φίλες και φίλοι, ήρθα σήμερα για να καταθέσω την εμπειρία μου σαν μανιοκαταθλητικός. Βέβαια δεν λέμε πια μανιοκατάθλιψη, γιατί έχει πάρει άσχημο μητρό, ποινικό μητρό. Ονομάζουμε την πάθηση αγχώδης διπολική διαταραχή, έτσι την ονομάζουμε. Διαγνώστηκα με μανιοκατάθλιψη σε μια κρίσιμη φάση της ζωής μου. Είχα ζήσει 15 χρόνια στον Καναδά μαζί με την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου και τα 6 παιδιά μας, και ένα χρόνο πριν να εκδηλωθεί η μανιοκατάθλιψη, είχα εκλεγεί ως επίκουρος καθηγητής στη σχολή του Τιμίου Σταυρού, την Ορθόδοξη Θεολογική Σχολή της Βοστόνης. Ήμουνα σε φάση άσχημης κατάθλιψης. Είχε προχωρήσει πολύ η κατάστασή μου. Τότε πήρα μία ανόητη απόφαση, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, και οι δικοί μου, μην ξέροντας ότι δεν πρέπει να δεχτούν αυτή την απόφαση και ότι έπρεπε κάπως αλλιώς να με συμμαζέψουν, τέλος πάντων, πήρα μία απόφαση να γυρίσω στην Ελλάδα. Ήμασταν μόνο ένα χρόνο στη Βοστόνη, δεν είχαμε δημιουργήσει φίλους, δεν είχαμε δημιουργήσει ένα κοινωνικό ιστό. Στην Ελλάδα ήταν οι γονείς μας, τα αδέλφια μας, τα νύψια μας, τα ξαδέλφια μας, όλος ο κόσμος τον οποίο είχαμε ανάγκη. Βέβαια με αυτόν τον τρόπο κατέστρεψα την καριέρα μου, διότι μαθαίρεθηκε ότι γι' αυτό τον λόγο εγκατάλειψα τη θέση στην Βοστόνη και άρχισε να κυκλοφορεί. Θα μιλήσω για αυτό το θέμα στο τέλος. Η σύζυγός μου και εγώ ήμασταν ένα πολύ εκρηκτικό ζευγάρι. Για πολλούς και διάφορους λόγους, εγώ θα αναφέρω τον δικό μου, ήμουν μανιοκαταθλιπτικός. Το 2005 αρχίσαμε τη σύζυγό μου θεραπεία ζεύγους. Ο ψυχοθεραπευτής μας σύστησε να κάνουμε τη δυο μας ατομική ψυχοθεραπεία, ενώ εκείνος θα έκανε θεραπεία ζεύγους. Εγώ άρχισα αμέσως, η σύζυγός μου μετά από 2-3 χρόνια. Η κατάσταση όμως στο σπίτι ήταν αφόρητη. Είχαμε συνεχείς συγκρούσεις. Εγώ είμαι πολύ κοινωνικός, η γυναίκα μου το αντίθετο. Κυριακές, εορτές, διακοπές κλπ. Κλεισμένη μόνη μας στο σπίτι μας. Κανένα ενδιαφέρον εκ μέρους της για τον έξω κόσμο. Τα παιδιά μας είχαν μεγαλώσει στον Καναδά και ένα-ένα άρχισαν να φεύγουν. Κάθε 2 χρόνια έφευγε και ένας. Ίσως επειδή δεν μας άντεχαν. Κράτησαν όμως μια πολύ καλή σχέση μαζί μας. Η θεραπεία του ζεύγους έμεινε άκαρπη. Εγώ μεν δεν μιλούσα από φόβο προς τη σύζυγό μου. Η σύζυγός μου έθετε συνέχεια σαν θέμα συζήτησης πώς θα φέρουμε πίσω τα παιδιά μας. Σε κάθε συνεδρία επί 3 χρόνια αυτό ήταν το θέμα της. Πώς θα φέρουμε πίσω τα παιδιά μας. Εγώ έκλεινα το στόμα μου όπως είχα συνηθίσει εδώ και 30 χρόνια. Έκλεινα το στόμα μου και τώρα μπροστά στον ψυχοθεραπευτή έκανα το ίδιο. Στο σπίτι όμως είχα αλλεπάλληλες κρίσεις, μανίες και κατάθλιψης. Εδώ ας πούμε λιγάκι τι είναι η μανιοκατάθλιψη, με συγχωρείτε, όπως την ένιωσα και την έζησα εγώ, δεν μιλάω σαν ειδικός. Η μανιοκατάθλιψη είναι αυτό που λέει και ο όρος διπολική, είναι ένας χαρακτήρας ο οποίος έχει 2 πόλους, δεν είναι συζωητής χαρακτήρας, δεν είναι ένας διχασμός προσωπικότητας, είναι 2 συναισθηματικοί πόλοι. Και δεν έχει καμία σχέση με τη θλίψη. Εδώ είναι πιο ακριβής ο αγγλικός όρος που ονομάζει την κατάθλιψη depression. Το ελληνικό παραπέμπει σε θλίψη, σε στενοχώρια, ενώ η κατάθλιψη δεν είναι αυτό το πράγμα. Αυτό που ζούσα εγώ ήταν ένας διαρκής φόβος και τρόμος με κρίσεις πανικών. Αισθανόμουν, όπως είπα στην ψυχοθεραπεύτριά μου, ότι περπατούσα σε καμένα κάρβουνα. Έτσι αισθανόμουν. Συνέχεια αυτό το πράγμα είχα στο μυαλό μου. Είχα και ιδεασμούς αυτοκτονίας. Και δεν τρέπω να το πω, παρόλο που είμαι ιερέας. Είναι κάτι πολύ κλασικό στους καταθλιπτικούς. Ο καταθλιπτικός
είναι μία βόμβα προγραμματισμένη να, να αυτοκαταστραφεί. Εκεί πάει. Είναι αυτή η φτιαξιά του. Ότι θα καταστραφώ, θα αυτοκαταστραφώ. Απ' την άλλη μεριά η μανία, δεν είναι η μανία έτσι όπως την ξέρουμε, ο μανιακός ο άνθρωπος, ο βίαιος, ο απότομος, ο σκληρός, ο οτιδήποτε άλλο. Είναι κάποιος ο οποίος έχει σε μερικές φάσεις της ζωής του, έχει μία δημιουργική εφορία και αυτή η εφορία, ανάλογα με το χαρακτήρα του, μπορεί να είναι καταστροφική, μπορεί όμως να είναι και δημιουργική. Είχα την καλή τύχη να είναι δημιουργική η εφορία που ένιωθα, αλλά και πάλι αυτοκαταστροφική. Δηλαδή, δούλευα όλη την ημέρα και όλο το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα. Κοιμόμουν για μισή ώρα και στις 5.30 σηκωνόμουν και άρχιζα από την αρχή. Αυτή ήταν η ζωή μου. Δούλευα στα επιστημονικά μου ενδιαφέροντα. Έκανα και μερικές γκάφες, όπως παραδείγματος χάρη σε ένα συνέδριο που είχα πάει, γιατί εξακολουθούσα να συμμετέχω όσο μπορούσα σε συνέδρια κλπ. Μετέλαβα από τους καθολικούς τη Θεία Μετάληψη, πήρα τη Θεία Μετάληψη από τους καθολικούς, σαν μια μαρτυρία ενώσεως των εκκλησιών. Αλλά δεν είχα την οριμότητα να σκεφτώ εκείνη τη στιγμή ότι το κατεστημένο στο οποίο βρισκόμουν δεν το άντεχε αυτό. Ήμουνα και φίλος του Αρχιεπισκόπου, του Ιερωνύμου, και ήταν διπλό το κακό, διότι τον χτύπησαν μέσω εμού άνθρωποι εναντίον του. Ένας Μητροπολίτης μάλιστα έστειλε σε όλη την Ελλάδα, στους 78 Μητροπολίτες, μία καταγγελία για μένα, λέγοντας ότι κοινώνησα τους καθολικούς, δεν είναι πια ορθόδοξος, πρέπει να καθαιρεθεί και ας είναι φίλος του Αρχιεπισκόπου. Τέλος πάντων πήρα ένα χρόνο αργία, δηλαδή για ένα χρόνο είχα το μισθό μου, αλλά δεν μου επιτρεπόταν να ιερουργώ. Σε όλη αυτή τη φάση, είπαμε με τις γκάφες και με όλα αυτά, δοκίμασα 3 ψυχοθεραπευτές. Η τελευταία είναι η καλύτερη. Νοσηλεύτηκα 2 φορές. Την πρώτη φορά ήταν το 2011 για μια εβδομάδα σε μια μεσαιωνική κλινική στα Βρυλίσια. Όχι κινητά, όχι λάπτοπ, καμιά και επικοινωνία με τον έξω κόσμο. Δεν άντεξα και σε μια εβδομάδα έφυγα. Τη δεύτερη φορά ήταν μετά από 5 χρόνια στην κλινική Κασταλία στη Γλυφάδα. Εκεί οι συνθήκες ήταν ανθρώπινες. Η σύζυγός μου σε όλο αυτό το διάστημα έθεσε 3 φορές θέμα διαζυγίου. Και αυτό κάτι κλασικό στην περίπτωση των μανιοκαταθλητικών. Τελικά την τρίτη φορά με εγκατέλειψε. Δεν την κακίζω καθόλου γι' αυτό. Ήταν ανυπόφορη ζωή της να κάνει την νοσηλεύτρια σε έναν μανιοκαταθλητικό. Μάλιστα, συμφώνησα μαζί της και της είπα ότι πολύ καλά κάνει. Εγώ βέβαια μετά από αυτό κατέρευσα. Τότε ήταν που πήγα στην Κασταλία για 7 μήνες και για τον πρώτο μήνα έκλαιγα συνέχεια την απώλεια της σύζυγου μου. Δεν μπορούσα να το πάρω απόφαση ότι μπορεί ένας άνθρωπος που ήταν στο πλευρό μου 3 δεκαετίες και τούτη τη στιγμή δεν είναι πια κοντά μου. Βγήκα από την Κασταλία πάρα πολύ καλά. Πατούσα πια στα πόδια μου. Χρωστάω πολλά στα αδέρφια μου και τις συζύγους του που μου συμπαραστάθηκαν όσο κανείς άλλος. Αλλά εδώ ας ξεφύγουμε λιγάκι από το δικό μου ιστορικό και ας δούμε το περιβάλλον μου πώς με αποδέχτηκε ή πώς δεν με αποδέχτηκε. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, γιατί βγήκα από την Κασταλία πριν από ένα χρόνο. Οπότε το μόνο που είπα είναι ότι πατούσα γερά στα πόδια. Τίποτε άλλο. Βέβαια με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, μία χούφτα χάπια κάθε μέρα. Αλλά δόξα τω Θεώ, είμαι σε μια νορμοθυμία. Το θέμα τώρα βέβαια είναι η Εκκλησία. Τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά. Είμαι ιερέας.
το φυσικό μου περιβάλλον είναι η Εκκλησία. Να σας πω την αλήθεια, για τους περισσότερους, και κληρικούς και λαϊκούς, ο ψυχασθενής είναι δαιμονισμένος. Και αυτή την αντιμετώπιση είχα και εγώ. Έκανα πάρα πολλές προσπάθειες για να εντάξω τον εαυτό μου πίσω στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα των κληρικών. Πολλές από αυτές τις προσπάθειες πήγανε τσάπα. Να πω την αλήθεια, υπήρχε ένα σύνθημα ότι το σώμα ανήκει στους γιατρούς, η ψυχή ανήκει στην Εκκλησία. Αυτή η διάκριση με έκανε να προβληματιστώ πάρα πολύ και βλέποντας τον εαυτό μου, κατέληξε ότι η ψυχή είναι ο εγκέφαλος του ανθρώπου. Δεν υπάρχει ψυχή. Έτσι όπως τη λένε οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, μία αυτόνομη ουσία, έτσι τη λένε. Είναι μία αυτόνομη και αυτοκίνητος ουσία, όχι αυτοκίνητο, αυτοκίνητος ουσία. Κατέληξε ότι αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εάν η ύλη μου μετατρέπεται σε ενέργεια, αυτό είναι άλλο θέμα. Και άλλο αυτό που λέγανε οι εκκλησιαστικοί συγγραφείς, ότι ο Θεός πρώτα δημιουργεί την ψυχή και μετά τη φυτεύει μέσα σε ένα σώμα. Και το κάνει αυτό για να αγωνιστεί εναντίον των παθών, ώστε καθαρή κάποια στιγμή να ανέβει στον ουρανό. Αυτό δεν υπήρχε. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα που είχα, για να υποστηρίξω τη θέση μου, ήταν το θέμα της ναρκώσης. Είχα υποστεί 2 φορές νάρκωση μέχρι εκείνη τη στιγμή σε 2 διαφορετικές εγχειρήσεις που έκανα. Η Εκκλησία λέει ότι η ψυχή του ανθρώπου έχει 3 στοιχεία. Το λογικό, το επιθυμητικό και το θυμοειδές. Η ψυχή είναι λογική, σκέφτεται, επιθυμεί και θέλει, το θυμοειδές, και το επιθυμητικό, με συγχωρείτε, και το θυμοειδές που είναι το συναίσθημα. Αυτά είναι τα 3 στοιχεία της ψυχής. Σημείο όμως περίπτωση ναρκώσεως. Υποτίθεται ότι ναρκώνουμε το σώμα. Άρα θα έπρεπε αυτά τα 3 στοιχεία της ψυχής να συνεχίζουν να λειτουργούν. Θα έπρεπε λοιπόν η σπίσμα του ότι το σώμα μου είναι ναρκωμένο, η ψυχή μου να σκέφτεται, να επιθυμεί, να θέλει και να συναισθάνεται. Τίποτα όμως από τα 3 δεν συνέβαινε. Κανένα. Τίποτα από τα 3. Ξύπνησα μετά από 4 ώρες σαν να μην είχε περάσει ούτε 1 δευτερόλεπτο. Αυτό με έκανε να καταλήξω ότι δεν υπάρχει ψυχή, να μην είμαι απόλυτος, αλλά δεν είναι η ψυχή αυτό το οποίο εννοούσα μέχρι τώρα της αστικής συγγραφής. Είναι κάτι παραπέρα από αυτό. Βέβαια, να μην τα πολυλογώ, έχω χαρακτηριστεί ως αιρετικός από την Εκκλησία. Δεν ξέρω τι με κρατάει ακόμα στον κλήρο. Εγώ θέλω να είμαι στον κλήρο. Μεγαλύτερη μου χαρά είναι να λειτουργώ και ιδιαίτερα το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω πώς θα με κρατήσουν ακόμα. Βάση περιπτώσει. Θα μου πείτε βέβαια, τότε η Εκκλησία, ναι, τι ρόλο παίζει σε όλα αυτά? Δεν έχει τίποτα να πει? Λέω εν συντομία, γιατί τελειώνει και ο χρόνος μου, ότι αυτό το οποίο έχει να δώσει η Εκκλησία δεν είναι τη θεραπεία μιας ασθένειας. Είναι το κουράγιο και την δύναμη να μπορέσει να την αντέξεις. Και αυτό μου το έδωσε η Εκκλησία. Θα κλείσω όμως όχι με αυτό, θα κλείσω με έναν δεκάλογο που έφτιαξα για όσους θα ερχόντουσαν να με φροντίσουν ή να με βοηθήσουν ή να μου συμπαρασταθούν, είτε ως συγγενείς είτε απλώς ως φίλοι, στο κρεβάτι του πόνου. Αρχίζω λοιπόν. Μην επιβαρύνετε με το βάρος της ασθένειάς μου μέλη της οικογένειάς μας που δεν μπορούν να το αντέξουν. Δεν θα προσφέρει τίποτα το να ξέρουν όλοι όλα και να ανησυχούν όλοι για όλα. Αντιθέτως, μου αυξάνει το άγχος και επιβαρύνει την ασθένειά μου. Όταν είμαι σε καταθλιπτική κρίση ή κρίση πανικών, να μου υπενθυμίζετε ότι είναι από την ασθένειά μου και ότι σε λίγα λεπτά ο πανικός θα περάσει. Όταν πάλι είμαι σε κρίση πανικών, να μου υπενθυμίζετε
ότι ό,τι φοβάμαι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα. Είναι στη φαντασία μου. Όταν είμαι όμως καλά, μη μου λέτε συνέχεια ότι είμαι άρρωστος και ότι μπορεί να υποτροπιάσω. Δεν βοηθάει. Άλλωστε, το ξέρω ότι είμαι άρρωστος και ότι οι χρόνιες παθήσεις πηγαίνω έρχονται. Γενικά με κάνετε να αισθάνομαι σαν άρρωστος, παρεκτός όταν έχω πανικούς. Δεν βοηθάει ό,τι και να κάνω να το αποδίδεται στην ασθένειά μου. Αντιθέτως, μην παίρνετε εις μετρητής τα λόγια και τις πράξεις μου αρνητικού χαρακτήρα. Σε οξείες κρίσεις μανίας πάσχω από άρση αναστολών και δεν ελέγχω απόλυτα τίποτα από όσα κάνω ή λέω με αρνητικό χαρακτήρα. Δυστυχώς δεν είμαι ο εαυτός μου εκείνες τις στιγμές. Θα με βοηθήσει πολύ να επιστρέψω στο σωστό εάν μου δείξετε ότι καταλαβαίνετε ότι ό,τι είπα ή έκανα, πράγματα που εγώ ως εγώ ήταν που δεν θα τα έλεγα ή δεν θα τα έκανα ποτέ. Γι' αυτό άλλωστε χρειάζομαι θεραπεία για να ξαναγίνει ο εαυτός μου. Μη ρίχνετε όμως τη μαύρη σκιά της ασθένειας σε ό,τι κάνω στις φάσεις μανίας όταν αυτό ιδιαίτερα είναι κάτι θετικό και δημιουργικό. Δεν βοηθάει. Δεν είναι όλα τα καλά τα οποία κάνω σε φάσεις μανίας για πέταμα επειδή έγιναν σε φάσεις μανίας. Μη μου αποκρύπτετε πληροφορίες ή κινήσεις σας ή σε συνεννοήσεις σας που συνδέονται με την ασθένειά μου. Δεν με βοηθάει. Μη με κάνετε να αισθάνομαι ότι είμαι βλάκας που άλλοι κρατάνε τη ζωή μου στα χέρια τους και την χειρίζονται όπως θέλουν. Με διαλύει έστω και αν γίνεται για το καλό μου. Συνεργαστείτε μαζί μου. Μη με αποτυχίζετε από τη διαδικασία της θεραπείας μου. Αλλά αντίθετα βάλτε με ενεργά και υπεύθυνα στο παιχνίδι. Εξηγήστε μου. Η ασθένεια μου είναι τέτοια που δεν πάω να σκέφτομαι, να αντιλαμβάνομαι και να αισθάνομαι, εκτός αν είμαι ναρκωμένος, να συνειδητοποιώ και να θέλω. Σε φάσεις κρίσεως μην νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα. Μην νομίζετε ότι τα ξέρετε καλύτερα από μένα τι μου συμβαίνει. Ακούστε με και εμένα. Σας παρακαλώ, σε φάση κρίσης μου έχετε αυτές τις οδηγίες επάνω σας και να τις υπενθυμίζετε στον εαυτό σας όποτε έρχεται σε επαφή μαζί μου. Σας παρακαλώ να τηρήσετε αυτά που σας ζητάω αν θέλετε να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ. Δώσουμε σε αυτές τις κοινότητες την ευκαιρία να μιλήσουν. Σε όλους αυτούς τους ανθρώπους εμπλέκονται σε αυτό που λέγεται ψυχικές παθήσεις να μιλήσουν. Να μιλήσουν από τα κάτω, να μιλήσουν οι κοινότητες, να στηριχθούμε στην αλληλεγγύη, στη συμμετοχή αυτής της άμεσης δημοκρατίας των κοινοτήτων.